Ξεκινήσουμε λέγοντας ότι το τι κόστος θα έχει η ενεργειακή μετάβαση είναι συνάρτηση του πώς θα την κάνεις και πόσο προσεκτικά θα μετρήσεις. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Η ενεργειακή μετάβαση εμπεριέχει και, ας πούμε, και αυτό ήταν το βασικό επιχείρημα στην αρχή, το επιχείρημα της νηπιακής βιομηχανίας. Δηλαδή, δώσε επιδοτήσεις στην αρχή για να μπορέσει να αναπτυχθεί αυτή η βιομηχανία, για να είμαστε καλά και να φτάσουμε πιο γρήγορα στην ενεργειακή μετάβαση. Αυτές οι επιδοτήσεις έχουν πάντα ένα ερώτημα. Πόσο μεγάλες θα πρέπει να είναι? Το ερώτημα αυτό είναι θεμελιώδες ερώτημα. Παράδειγμα, μίλαγα με έναν επενδυτή της πρώτης γενιάς των φωτοβολταϊκών. Και μου έλεγε, όταν του έθεσα το θέμα, αυτή η επένδυση ήταν η καλύτερη της ζωής μου. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν μια επένδυση είναι η καλύτερη της ζωής του επενδυτή, είναι η χειρότερη της ζωής του καταναλωτή. Διότι, there is no such thing as a free lunch, που λένε συνήθως οι φιλελεύθεροι. Εδώ, λοιπόν, πρέπει να βρούμε καταρχήν ένα τρόπο ώστε οι επενδύσεις που γίνονται να μην είναι οι καλύτερες της ζωής μας από πλευράς απόδοσης. Να είναι όμως επενδύσεις που μπορεί να είναι βιώσιμες. Η απάντηση είναι, το αν θα είναι βιώσιμη μία επένδυση ή όχι, εμπεριέχει και το επενδυτικό ρίσκο. Αν κάνεις μόνο επενδύσεις χωρίς και αναλαμβάνει η κοινωνία το επενδυτικό ρίσκο, τότε υπάγονται στην πρώτη κατηγορία, τις καλύτερες της ζωής μας. Αν αναλαμβάνει ο επενδυτής το επενδυτικό ρίσκο και είναι ένα θεμητό επενδυτικό ρίσκο, έχει καλώς. Επίσης, αυτό λοιπόν είναι μία πτυχή. Η δεύτερη, που είναι επιδοτήσεις. Η δεύτερη πτυχή έχει να κάνει με τον τρόπο που επιδιώκουμε τη μείωση των αραίων του θερμοκηπίου. Δηλαδή, το γεγονός ότι έχουμε βάλει πάρα πολλούς επιμέρους στόχους και πάρα πολλούς επιμέρους κανόνες, οι οποίοι δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι βελτιστοποιούν την απόδοση των επενδύσεών μας σε CO2 και την οικονομική, σε σχέση και με την οικονομική απόδοση της οικονομίας. Δηλαδή, τίθεται το ερώτημα αν θα μπορούσαμε να φτάσουμε στα ίδια αποτελέσματα μείωσης με CO2 με άλλα εργαλεία. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να αλλάξουμε μία τεχνολογία, ας πούμε έναν καυστήρα. Αν κάνω την επένδυση την ώρα στο τέλος ζωής του καυστήρα, αυτή έχει μηδενικό κόστος για την οικονομία. Ή το τι άλλο, τέλειωσε η ζωή του καυστήρα, έρχεται η άλλη τεχνολογία που είναι πράσινη. Εάν έρθω και την κάνω νωρίτερα, στην αρχή της ζωής ή στη μέση της ζωής, πληρώνω το κόστος αυτό του ενδιάμεσου. Και τίθεται τώρα το ερώτημα, κάνοντας αυτή την επένδυση, έχω λογαριάσει το CO2 για να φτιάξω το καινούριο μηχάνημα? Γιατί για να φτιάξω ένα μηχάνημα χρειάζομαι CO2. Έχω βάλει λοιπόν το CO2 της κατασκευής του μηχανήματος στην εξίσωση. Στην εξίσωση, και αν πρόκειται να κλειτώσω 5 χρόνια τη ζωή ενός καυστήρα, αξίζει το CO2 του καινούριου μηχανήματος με βάση αυτό που λέμε? Ναι. Υπάρχουν λοιπόν όλα αυτά τα ερωτήματα που έχουν ένα ενδιαφέρον, ιδίως όταν μιλάμε για επενδύσεις, γιατί εδώ δεν μιλάμε για επενδύσεις εκατομμυρίων, ούτε δισεκατομμυρίων. Εδώ μιλάμε για επενδύσεις σε πλανητικό επίπεδο 3 εκατομμυρίων. Όταν λοιπόν έχεις να κάνεις με επενδύσεις 3 εκατομμυρίων, θέλουν μια εξονυχιστική οικονομική εξέταση, από την οποία να λείπει τελείως η ιδεολειψία.